40 μέρες μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός υψώθηκε στον ουρανό μπροστά στα μάτια των μαθητών του και έτσι έφυγε από τον κόσμο. Έφυγε βέβαια μόνο ως προς το σώμα του, γιατί πνευματικά ήταν, είναι και θα είναι πάντα κοντά μας. Αλλά και σωματικά πρέπει να πούμε, ο Χριστός δεν απομακρύνθηκε αληθινά από μας. Βρίσκεται πολύ κοντά μας, μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο της Θείας Μετάληψης, όπου κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και Αίμα Του στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε κάθε λειτουργία. Πριν υψωθεί στον ουρανό, δηλαδή πριν την ανάληψή του, όπως λέμε αυτό το γεγονός, ο Κύριος είχε υποσχεθεί στους μαθητές του και σε όλο τον κόσμο ότι θα ξανάρθει. Είχε πει λοιπόν ο Χριστός: «Θα γίνει στον κόσμο μεγάλη θλίψη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα δίνει το φως της, τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα συστούν. Και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα με δύναμη και δόξα πολύ. Και θα στείλει τους αγγέλους του με δυνατές σάλπιγγες και θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του από τα πέρατα της γης. Για την ημέρα και την ώρα εκείνη κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι του ουρανού παρά μόνο ο Πατέρας μου. Και όπως ο άνθρωπος δεν ξέρει πότε θα μπει στο σπίτι του ένας κλέφτης, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει χωρίς να το περιμένετε, γι' αυτό να είστε πάντα έτοιμοι. Αλήθεια σας λέω ότι έρχεται η ώρα που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και αυτοί που θα την ακούσουν θα ζήσουν. Έρχεται ώρα που όλοι όσοι βρίσκονται στους τάφους θα ακούσουν τη φωνή του και θα πάνε εκείνοι που έκαναν το καλό σε ανάσταση ζωής και εκείνοι που έκαναν το κακό σε ανάσταση κρίσης. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του και μαζί του όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει σε θρόνο δόξας και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Τότε ο Χριστός θα πει σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε το βασίλειο που έχει ετοιμαστεί για σας, διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με μαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφτήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε σε μένα». Και οι δίκαιοι θα του απαντήσουν: «Πότε, Κύριε, σε είδαμε να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα και σε βοηθήσαμε?» Και εκείνος θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, εφόσον το κάνατε σε έναν από τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε». Και μετά θα πει και σε εκείνους που είναι στα αριστερά του: «Φύγετε από κοντά μου οι καταραμένοι, στο πύρτο εξώτερο που είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους του, διότι πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δεν με μαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και δεν με επισκεφτήκατε, φυλακισμένος και δεν ήρθατε σε μένα». Και θα το απαντήσουν κι αυτοί: «Πότε, Κύριε, σε είδαμε να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα και δεν σε βοηθήσαμε?» Και εκείνος θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, εφόσον δεν το κάνατε σε έναν από τους ελάχιστους αδελφούς μου, ούτε σε μένα το κάνατε». Και αυτοί θα πάνε σε αιώνια κόλαση, ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή. Εκτός από τα παραπάνω, σε πάρα πολλά ακόμα σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η επιστροφή του Ιησού Χριστού, η Ανάσταση των νεκρών και η κρίση των ανθρώπων. Με την κρίση αυτή που θα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός ως Βασιλέας του κόσμου, θα τοποθετηθούμε τελικά όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών και των θρησκειών, είτε σε αιώνιο παράδεισο είτε σε αιώνια κόλαση. Στο θέμα αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη, που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής του Χριστού και συγγραφέας του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Στα τελευταία κεφάλαιά της η Αποκάλυψη μιλάει με έντονες περιγραφές για αυτά τα θέματα και κλείνει με μια υπέροχη περιγραφή του Παραδείσου και μια προσευχή για να ξανάρθει ο Κύριος γρήγορα, όπως υποσχέθηκε να μην αργήσει. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού λοιπόν, η Ανάσταση των νεκρών και η κρίση, ο αιώνιος παράδεισος και η αιώνια κόλαση είναι πράγματα βασικά και αναμφισβήτητα για τους χριστιανούς. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μίλησε γι' αυτά. Είναι η υπόσχεση που έδωσε στους ανθρώπους και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι ψέματα ή παραμύθια. Ας δούμε λοιπόν και ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε κάποια από αυτά που είπε ο Χριστός σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία. Πρώτον, η Δευτέρα Παρουσία είναι η ελπίδα και ο μεγάλος πόθος των χριστιανών, όχι κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε. Οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονταν λέγοντας: «Ναι, έλα, Κύριε Ιησού». Εμείς είμαστε οι χριστιανοί βαφτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μυρωμένοι με το Άγιο Μύρο
εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και κοινωνούμε το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού. Γιατί να φοβόμαστε το γεμάτο αγάπη Θεό μας που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος και να δώσει τη ζωή του για να μας σώσει. Εκείνος θα έρθει να αναστήσει όλους τους ανθρώπους, να καταργήσει το θάνατο, να εξαφανίσει το κακό από τον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, ελπίδα και προσδοκία από αυτό? Η Αγία Γραφή μιλάει για σκοτίνιασμα του ήλιου και της σελήνης και πτώση των άστρων πριν την εμφάνιση του Χριστού. Δεν είναι καταστροφές που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά η αλλαγή του σύμπαντος, ώστε να έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη στην οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Ναι, η Αγία Γραφή μιλάει για πολέμους, για θλίψεις και συμφορές, αλλά από αυτές είναι ήδη γεμάτη η ανθρώπινη ιστορία, χωρίς διακοπή, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σε κάθε εποχή το κακό επιτίθεται στο καλό και οι άνθρωποι του Θεού χρειάζεται να κρατούν δυνατή τη φλόγα της πίστης και της αγάπης για να αντέχουν με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος. Μήπως περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία για να τρομάξουν ή να υποφέρουν οι άνθρωποι που ζούσαν και ζουν σε πόλεμο, ξεριζωμούς, κατοχές, απάνθρωπες δικτακτορίες, αθεϊστικά καθεστώτα που βασανίζουν και σκοτώνουν τους χριστιανούς, ή σε συνθήκες πείνας, φτώχειας, εξαθλίωσης, κατάθλιψης, αθεράπευτων ασθενειών? Όχι, όλοι αυτοί, αν πιστεύουν στον Χριστό, περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία για να πάψει το κακό να έχει δύναμη στον κόσμο. Και αν εμείς δεν ζούμε σε τέτοιες συνθήκες, ας περιμένουμε μαζί τους για τον ίδιο λόγο. Δεύτερον, ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι καταστάσεις που τις ζούμε μόνο μετά το θάνατό μας, αλλά ξεκινούν από εδώ και συνεχίζονται στην αιωνιότητα. Παράδεισος είναι η χαρά της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας που έρχεται όταν σπείρουμε και καλλιεργήσουμε στην καρδιά μας την ταπείνωση, την πίστη, την αγάπη και τη συγχώρεση. Κόλαση είναι ο πόνος που προκαλεί μέσα μας η απουσία της αγάπης και η υποδούλωση στα πάθη μας, στα ελαττώματά μας, στην αρνητική πλευρά του εαυτού μας. Χιλιάδες Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν γίνει και γίνονται Άγιοι ενώ ακόμα ζουν. Βέβαια, μετά θάνατον ο παράδεισος και η κόλαση ξεκαθαρίζονται πια. Εδώ η χαρά και η λύπη συχνά ανακατεύονται, εκεί όμως θα είναι ξεκάθαρα. Αμέσως μετά το θάνατό μας θα ζήσουμε τη μερική κρίση του Θεού και μια πρόγευση του παραδείσου ή της κόλασης. Ο πλήρης παράδεισος και η πλήρης κόλαση θα υπάρξουν μετά τη Δευτέρα Παρουσία, την Ανάσταση και την τελική κρίση. Τρίτον, πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχουν ιστορικά σημάδια, πόλεμοι, συμφορές, αλλά και μαζική αποστασία από τον χριστιανισμό, καθώς και ελάττωση της αγάπης των ανθρώπων. Όλα αυτά τα σημάδια τα βλέπουμε σε διάφορες εποχές και όμως η Δευτέρα Παρουσία δεν έχει γίνει ακόμη. Έτσι, παρόλο που και σήμερα τα παρατηρούμε, δεν είναι σίγουρο ότι ο καιρός έφτασε. Ίσως να έφτασε, ίσως όχι. Όμως, έτσι κι αλλιώς πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε μέσα μας τη φωτιά της πίστης και της αγάπης ενάντια στην απιστία, τη σκληρότητα και την κακία που βλέπουμε γύρω μας. Να αγωνιζόμαστε πνευματικά, να μεταδίδουμε αυτή τη φλόγα στους συνανθρώπους μας και να φωτίζουμε με αυτή τις καρδιές των παιδιών μας. Έτσι θα είμαστε κοντά στο Θεό και θα σωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα, είτε γίνει τώρα η Δευτέρα Παρουσία, είτε μετά από χίλια ή από 100.000 χρόνια. Το πιο γνωστό και ίσως το πιο τρομακτικό σημάδι θα είναι η εμφάνιση του Αντίχριστου. Τι είναι ο Αντίχριστος? Είναι το θηρίο που αναφέρει η Αποκάλυψη, αρχίζοντας από το κεφάλαιο 13, δηλαδή ένας παγκόσμιος σατανικός αυτοκράτορας που θα πείσει την πλειοψηφία των ανθρώπων να τον λατρέψει, θα κάνει τρομερό διωγμό αίματος ενάντια σε όσους αρνηθούν τη λατρεία του, κυρίως φυσικά στους χριστιανούς που θα δηλώσουν ότι λατρεύουν μόνο τον Τριαδικό Θεό, και θα σφραγίσει τους πιστούς του στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι με το όνομά του ή τον αριθμό του που θα είναι το 666. Μήπως βρισκόμαστε πράγματι ένα βήμα πριν από την εποχή του Αντίχριστου? Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ηλεκτρονικό χρήμα, οι κάρτες με τα τσιπάκια, μήπως είναι καλώδια με τα οποία σκοτεινοί κύκλοι, υπηρέτες και πρόδρομοι του θηρίου δένουν γρήγορα πλέον τον καθένα μας για να μας κάνουν υπηκόους, δούλους και λάτρεις του δαιμονικού ψευδοχριστού τους? Μήπως αυτό είναι το χάραγμα ή η σφραγίδα του θηρίου? Μπορεί ναι, μπορεί όμως να έρθει στο μέλλον άλλη εποχή.